υπερασπίστηκε την ουκρανική επίθεση σε ρωσικό έδαφος ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ. Με δηλώσεις που έκανε, τόνισε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μία αμυντική κίνηση. Σε ερώτηση που του έγινε για το εάν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι τα δυτικά όπλα που προμηθεύονται στην Ουκρανία για αμυντικούς σκοπούς χρησιμοποιήθηκαν για μία άμεση επίθεση στο ρωσικό έδαφος, ο Τούσκ είπε και τα εξής: «Θα ήμουν πολύ προσεκτικός με μία τέτοια διατύπωση. Η δράση της Ουκρανίας είναι αμυντική. Αυτό που κάνει ο ρωσικός στρατός, η ρωσική αεροπορία στο έδαφος της Ουκρανίας, φέρει τα σημάδια της γενοκτονίας. Ως εκ τούτου, το Κίεβο έχει κάθε δικαίωμα να συνεχίσει τον πόλεμο για να παραλύσει τις επιθετικές προθέσεις της Ρωσίας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Δεν έγινε κατάχρηση εμπιστοσύνης από τον Ζελένσκι στη χρήση των όπλων που έλαβε από τους δυτικούς συμμάχους». Πριν από μερικές ημέρες, αποκαλύφθηκε ότι τα πολωνικής κατασκευής τάγκς PT-91 ήταν βασικό στοιχείο της πρόσφατης και συνεχιζόμενης επίθεσης της Ουκρανίας στην περιοχή Κούρσκ εντός της ρωσικής επικράτειας. Ο αρχηγός του πολωνικού κράτους είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι παρά τις συνεχείς επαφές σε πολιτικό επίπεδο, το Κίεβο δεν συζητά μαζί του τις λεπτομέρειες των στρατιωτικών του σχεδίων. Ωστόσο, η υποστήριξη της Πολωνίας στο Ζελένσκι παραμένει απόλυτη, όπως είπε.